Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ο Υπουργός κύριος Φώτης Κουβέλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, βεβαίως υπάρχουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88, παράγραφος 2 του Συντάγματος, που δέχθηκε ότι κατά παράβαση του Συντάγματος περιεκόπησαν οι συγκεκριμένες αποδοχές. Θα μπορούσε όμως η κυβέρνηση, παρά την ύπαρξη αυτών των αποφάσεων, να παρατείνει τον χρόνο καταβολής του συγκεκριμένου ποσού, το οποίο καταβάλλεται για να αποκαταστήσει μια υπαρκτή αδικία και όπως αδικία την κατέγραψε και μάλιστα με τον χαρακτήρα της αντισυνταγματικότητας και το Συμβούλιο Επικρατείας αλλά και το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 88 του Συντάγματος. Αλλά υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος και έτσι πράγματι η κυβέρνηση, ενώ θα μπορούσε να παρατείνει, αν θέλετε, την καταβολή σε άλλο χρόνο αυτού του συγκεκριμένου ποσού, έρχεται σήμερα να την καταβάλει. Και το κάνει αυτό διότι, επαναλαμβάνω, μέσα από συγκεκριμένη οικονομική πολιτική επιλέγει, επειδή υφίσταται ο δημοσιονομικός χώρος, να αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Θα έλεγα, παραφράζοντας όμως την σχετική έκφραση, ότι δεν είναι μόνο νόμιμο αυτό που γίνεται, είναι και ηθικό. Και είναι νόμιμο και ηθικό, ιδιαίτερα ηθικό, έναντι μιας κατηγορίας ενστόλων εν προκειμένου, των ανδρών και γυναικών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, εάν λάβουμε υπόψη μας ποιες υπηρεσίες προσφέρουν, με ποια πραγματική, αν θέλετε, αυτοθυσία και προσήλωση στο καθήκον. Και η πράξη αυτή της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται με τη συγκεκριμένη ρύθμιση του νόμου, με τη συγκεκριμένη τροπολογία, έρχεται εκτός από την τήρηση της νομιμότητας να ανταποκριθεί και σε μία διαδικασία αποκαταστατική που πράγματι αναφέρεται σε αυτό το ηθικό στοιχείο που λίγο πριν ανέφερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επευχερία αυτής της τροπολογίας, για να αντιληφθούμε όλοι τι κάνουν αυτοί οι άντρες και οι γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, στο λιμενικό σώμα και στην ελληνική ακτοφυλακή. Ας περιοριστώ σε αυτό που αφορά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπολείπονται για την κάλυψη των οργανικών θέσεων περίπου 1.500 θέσεις. Δηλαδή με 1.500 θέσεις λιγότερες, αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες προστατεύουν τα σύνορα της χώρας και εκτελούν πολλαπλά καθήκοντα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με την αυσιπλοεία. Θα σας έλεγα ότι για αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής δεν υπάρχουν ωράρια, δεν υπάρχουν υπεροριακές αποζημιώσεις. Και όμως, χωρίς πικρία, αλλά με πλήρη συνείδηση των όσων προσδιόρισαν την οικονομική πραγματικότητα της χώρας, συνέχισαν και συνεχίζουν να επιτελούν το καθήκον με ιδιαίτερη αφοσίωση. Θέλω με άλλα λόγια να πω ότι αυτό που σήμερα συμβαίνει με την τροπολογία αποκαθιστά αδικία, βεβαίως εναρμονίζεται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και βεβαίως υπηρετεί την νομιμότητα. Ταυτόχρονα όμως υπηρετεί και αναδεικνύει τη συγκεκριμένη επιλογή όλες εκείνες οι αδικίες που υπήρξαν στο παρελθόν συνεπία της οικονομικής κατάστασης της χώρας να αποκατασταθούν. Κατά τούτο νομίζω ότι η υπερψήφιση της τροπολογίας από όλους τους βουλευτές είναι πράξη υποχρέωσης, επαναλαμβάνω, όχι μόνο έναντι της νομιμότητας και όπως αυτή προσδιορίζεται από τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και έναντι της ηθικής. Σας ευχαριστώ.